Πάσουμε από τη σελίδα 1054, είναι η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου προς Τιμόθεον, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1054, Τιμόθεος, δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού κατά την επαγγελίαν τη ζωή στην εν Χριστώ Ιησού προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον ή χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Και θα πάμε στο γάμα κεφάλαιο, διαβάσουμε το 10 εδάφιο, σελίδα 1055. Σύ όμως παρακολούθησα στη διδασκαλία μου, τη διαγωγή μου, την πρόθεσή μου, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τα οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία και Νικονίο, εν Λύστρης, τους οποίους διωγμούς υπέφερα, και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζω συνευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουν συνδιωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλουν προκόψει στο χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ μένε εκείνα στα... Εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν η σωτηρίαν δια της πίστεως σε Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν της μετας δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Εσύ κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος, αγκαίρος, έλεξον, επίπληξον, πρότρεψον, αλλά με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει έλθει καιρός, ποτέ δεν θέλουν συνυποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας θέλουν να αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουν εκτραπεί. Σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως με έφτασε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα. Του λυπού μένει η σεμαίω της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιος κριτής. Όχι και ου μόνον η σεμέ, αλλά και εις πάντα όσοι επιποθούσι την επιφάνεια αυτού. Και πάμε στο 16 εδάφιο. Εν την πρώτη απολογία μου δεν μη παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλειπον, ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με ενδυνάμωσε, για να πληρωθεί δια μου το κήρυγμα και να ακούσωσι πάντα τα έθνη, και ελευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και θέλει με διασώσει για την επουράνιον βασιλέαν αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Απόστολος Παύλος, Απόστολος γιατί ο Θεός το θέλησε, και η αποστολή του ήταν να αποκαλύπτει στους ανθρώπους την υπόσχεση του Θεού ότι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν φεύγουν από το θάνατο και έχουν ζωή, και αυτή είναι αυθονία εδώ στη γη και ζωή αιώνιο στον ουρανό. Ξέρει την αποστολή του ο Απόστολος Παύλος, με ταπείνωση ομολογεί ότι δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, ότι δεν είναι ότι αυτός το επεδίωξε, αλλά ο Θεός του το χάρισε. Και τώρα, ουέησε με
φωνάζει ο Απόστολος Παύλος σαν δεν κηρύττω, και μάλιστα σε αυτήν την τελευταία επιστολή, λίγους μήνες πριν θανατωθεί, στέλνει στον αγαπημένο του, όπως λέγει, τέκνο αγαπητό, στο αγαπημένο του τέκνο, τον Τιμόθεο, τα λίγα αυτά λόγια, περιγράφοντας τις αλήθειες του Ευαγγελίου και αποκαλύπτοντας τις πλάνες του διαβόλου. Μέσα σε αυτή την αποστολή υπάρχουν ένα, δύο, τρία και ένα τέταρτο ζευγάρι. Υπάρχει ο Φίγελος και ο Ορμογένης, οι οποίοι επλανήθησαν διότι ντράπηκαν να ομολογήσουν Χριστόν και το δούλο του Χριστού την Παύλο. Χρησιμοποίησε ο διάβολος την ντροπή για να τους πλανήσει και να πλανηθούν. Υπάρχει ένα δεύτερο ζευγάρι, ο Ημένεος και Φιλητός, που με βέβυλες ματαιοφωνίες, κρίνοντας, κατακρίνοντας, επικρίνοντας το Λόγο του Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού κατέτρωγε αυτούς ως γάγκρενα, επλανήθησαν από την αλήθεια και χάθηκαν. Τέλος, υπάρχει ένα τρίτο ζευγάρι, γιατί έτσι πάει. Οι άνθρωποι λένε, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ο Χριστός στέλνει 2-2. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι κακές συναναστροφές φθήρουν στα Χριστά ήθη. Και εμείς ξέρουμε ότι με όποιο συμφωνείς, αυτόν μπορείς να περπατήσεις. Αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν ομού. Και αυτό είναι η ευλογία, αν συμφωνούμε στο Λόγο του Θεού, αλλά και η κατάρα, αν συμφωνούμε στην παράβαση του Λόγου του Θεού. Πρόσεξε με ποιον μιλάς, ποιος σε συμβουλεύει, ποιον ακούς. Υπήρχε και το άλλο ζευγάρι, ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, οι οποίοι αντεστάθησαν, αντιστεκόντουσαν στο Λόγο του Θεού. Όχι μόνο είχαν πλανηθεί, αλλά είχαν ασπαστεί και τις έτερο και ψεύδο διδασκαλίες, ώστε με ψεύτικα λόγια και ψεύτικα θαύματα, με ψέματα εν γέννη, αντιστεκόντουσαν στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν η ανοησία αυτών, έγινε κατάδειλος μένης πάντας, αλλά αυτοί χάθηκαν. Αλλά υπάρχει και ένα τέταρτο ωραίο ζευγάρι, ο Παύλος και ο Τιμόθεος. Και ο Παύλος και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του περιγράφει το περπάτημα, θυμίζει το περπάτημα που είχε με τον Τιμόθεο. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε το αρχικό μας περπάτημα. Περπατάμε με τον Χριστό. Αυτό του θυμίζει. Εσύ θυμάσαι και με παρακολουθούσες πάρα πολύ στενά στα 9 χαρακτηριστικά του Αποστόλου Παύλου, τα ιδιαίτερα. Πρώτον, στη διδασκαλία μου. Δεύτερον, στον τρόπο της ζωής μου. Τρίτον, στην πρόθεσή μου, σε αυτό που ήθελα. Τέταρτον, στην πίστη μου, στο Ευαγγέλιο. Τέταρτον, στη μακροθυμία μου και στη συγχωρητικότητά μου. Πέμπτον, στην αγάπη που είχα στο Θεό και στον πλησίον και στον αδελφό μου. Έκτον, στην υπομονή που είχα για ό,τι μου συνέβαινε, που συνέχιζα τον καλόν αγώνα. Τους διωγμούς και πρώτοι που θα διώξουν τους ανθρώπους είναι η οικιακή του, και όχι μόνο τους διωγμούς αλλά και τα παθήματα χάρη του Χριστού. Είχε όμως και κάτι άλλο να του θυμίσει.
στην τελευταία αυτή επιστολή, λίγο πριν φύγει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τον αγαπητό του, και δι' αυτού σε εμάς ότι από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Ό,τι και να συνέβαιναν, τα θύματα, διωγμοί, από όλα ο Κύριος με ελευθέρωνε, γιατί εγώ πήγαινα κοντά του και ζήταγα το αίμα του και ο Κύριος με ελευθέρωνε. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε ελευθερώνει πάντοτε από όλα? Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση, αδερφοί. Δεν έχει σημασία πόσο μπλεγμένος είσαι, πώς έμπλεξες, πώς έφτασες μέχρι εκεί. Ένα έχει σημασία. Μετανοείς, συγχωρείς, πιστεύεις ότι ο Κύριος μπορεί να σε ελευθερώσει από όλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί βλέκουμε, μπερδευόμαστε, χάνουμε το δρόμο μας και επίκειται ταλαιπωρία. Αλλά δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο θάνατος. Εμείς είμαστε εδώ γιατί θέλουμε την αιώνια ζωή, γιατί θέλουμε το Χριστό, γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού και δεν θέλουμε να το χάσουμε, ιδίως εμείς που βλέπουμε τόσο έντονα τον Κύριο να έρχεται. Ό,τι και να έχεις κάνει, σε όποια δύσκολη κατάσταση και αν έχεις βρεθεί, μετανοείς? Εγώ μετανοώ. Συγχωρείς όλους τους άλλους? Για να σε συγχωρέσει και ο Θεός. Και εγώ συγχωρώ, Χριστέ. Πιστεύεις ότι εκ πάντων τούτων μπορεί να σε ελευθερώσει ο Κύριος? Αυτές είναι αλήθειες, αδερφοί. Αλήθειες. Αλλά γίνονται πραγματικότητα όταν εκ καρδίας μετανοούμε και εξομολογούμεθα στον Κύριο, εκ καρδίας συγχωρούμε τα πτέσματα των αδελφών μας και εκ καρδίας πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι όχι μόνο ο Θεός μας, αλλά ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας. Είναι σωτήρας σου? Είναι. Είναι ελευθερωτής σου? Είναι. Και δεν είναι τζάμπα ελευθερωτής, είναι ο ελευθερωτής. Και για να μην το ξεχνάμε κιόλας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να ξέρεις, Τιμόθε, ότι και αν ακόμα πράξεις όλο το θέλημα του Θεού και δεν κάνεις καμία αμαρτία, δεν γίνεται. Πρώτον, να λες ότι αχρίος είσαι, γιατί αυτά οφείλες να κάνεις. Και δεύτερον, ότι έτσι κι αλλιώς θα δοκιμαστείς και θα διωχθείς. Έστω και δεν ζεις ευσεβώς μετευλεβίας. Έτσι κι αλλιώς θα πειραστείς. Δεν γλιτώνεις. Και ο πειρασμός θα έρθει δίπλα σου. Αλλά η σωτηρία έρχεται άνωθεν από το Κύριο σου και το Θεό σου. Ταυτόχρονα δε, Τιμόθε, τέκνων αγαπητών, λέει ο Απόστολος Παύλος, γνώριζε ότι ενώ εσύ θα δοκιμάζεσαι ακόμα και όταν ζεις ευσεβώς μετευλαβίας, ενώ εσύ θα πειράζεσαι υπό του διαβόλου και θα αγωνίζεσαι τον αγώνα των καλών και θα αγωνίζεσαι να τελειώσεις το δρόμο που άρχισες, γνώριζε ότι δίπλα σου άνθρωποι πονηροί και γόητες θα προκόβουν, αλλά στο χειρότερο, πλανώντας και πλανόμενοι. Πρόσεξε, μην πλανηθείς. Βλέπετε, μη σας πλανήσει της.
Θα υπάρχουν γόητες και επιγόητες. Κερδίζουν τις καρδιές των ακάκων. Θα υπάρξουν πονηροί που τι κάνουν. Πλανούν και πλανώνται. Και ποιοι θα είναι? Το φρονιμότερο ζώο του παραδείσου. Ό,τι πιο φρόνιμο διαλέγει ο διάβολος, ό,τι πιο πονηρό και πανούργο, για να σε γοητεύσει, να σου αφαιρέσει την αγαθοσύνη και να σε πλανήσει. Τρία πράγματα πρέπει να ξέρεις λοιπόν. Ότι ό,τι και να σου συμβεί, που έχεις κάνει και αυτές, ο Κύριος θα σε ελευθερώσει, αν μετανοήσεις και συγχωρήσεις. Και αν δεν αμαρτήσεις, πάλι θα δοκιμαστείς και θα πειραστείς. Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα ζεις, θα υπάρχουν και οι πονηροί άνθρωποι και οι γόητες που θα τους βλέπεις να προκόβουν, αλλά προς το χειρότερο, πλανώντας και πλανόμενοι. Εσύ λοιπόν πρόσεχε να μένεις. Να μένεις σε αυτά τα οποία έμαθες και πιστώθεις. Ξεύρον παρατείνος έμαθες. Μένε σε αυτά που έμαθες και σου εμπιστευτήκε ο Θεός, γνωρίζοντας ότι διδάσκαλός σου είναι ο Χριστός μόνο. Αυτόν έμαθες. Αυτός είναι που άνοιξε κάποια στιγμή την καρδιά σου να προσέχεις τα λαλούμενα από το Λόγο του Θεού. Αυτός κάποτε σου άνοιξε τη διάνοια να καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού. Πρόσεξε όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί φοβούμε μήπως όπως ο Όφης ο αρχαίος, ο διάβολος και σατανάς εξυπάτησε την Εύα με την πανουργία του, διαφθαρεί και σας διαφθαρούν τα διανοήματά σας, οι σκέψεις σας, και εκπέσετε από την απλότητα του Ευαγγελίου του Χριστού. Μετάνοια, συγχώρεση, ευλογία. Τόσο απλό, τόσο εύκολο. Ναι Κύριε, μετανοώ, βεβαίως συγχωρώ. Έλα τώρα ευλογήσέ με, θα σε ευλογήσω, θα σε ελευθερώσω. Φοβάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως τα διανοήματά σας, οι σκέψεις σας αλλοιωθούν και εκπέσετε από αυτή την τόσο απλή σχέση με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μένε σε αυτά που έμαθες, σε αυτά που επιστώθεις, καθώς ξέρεις ποιος τα έμαθε. Ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας, ο Χριστός είναι ο καθηγητής μας. Αυτός μας τα μάθε, αυτός μας τα μαθαίνει και αυτός θέλουμε να συνεχίσουμε να μας τα μαθαίνει. Και από πού μας τα μαθαίνει? Το Λόγο Του. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος αλλά και ωφέλιμος στον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί μας διδάσκει, μας ελέγχει, μας επανορθώνει, μας εκπαιδεύει στη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς έμαθες, πώς επιστώθεις από τον Χριστό? Με το Λόγο Του, το θεόπνευστο, τον αψευδή. Γιατί ο Θεός θέλει να σε κάνει και θα σε κάνει μόνο με το Λόγο Του. Όχι με τη συμβουλή μου και με τη συμβουλή σου. Μόνο με το Λόγο Του, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο που τον πιστεύει. Κανέναν μην ακούς. Όποιος και να είναι αυτός, μικρός, μεγάλος, φίλος, αγαθός, όποιος και να είναι, είναι ψεύτης. Όχι γιατί είναι ψεύτης, γιατί κάνει λάθος. Γιατί λειτουργεί με συνέστημα. Λειτουργεί με ανθρώπινη λογική που είναι μορία στο Θεό. Ένα πράγμα να εμπιστευόμαστε, ένα να εμπιστευόμαστε, το Χριστό και το Λόγο Του.
Μόνο ο Χριστός και ο Λόγος είναι η απόλυτη και υπέρτατη αλήθεια. Γι' αυτό, επειδή ο Θεός θέλει να μας καταστήσει όλους τέλειους, άρτιους, λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή πλήρης και κατηρτισμένους σε κάθε έργο αγαθό, γι' αυτό λέει ο Παύλος, διαμαρτύρομαι, πρόσεξε. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Εσύ, Τιμόθεε, κήρυξον το λόγο. Δεν μας ενδιαφέρει, Τιμόθεε, η γνώμη σου. Μα έχει καλή γνώμη, δεν μας ενδιαφέρει. Κήρυξον το λόγο. Επίμενε στο λόγο του Θεού εγκαίρως, όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος, ακέρος όταν δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος. Επίμενε στο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που έχει ζωή και αυτή η εναυθονία. Ο λόγος του Θεού είναι σώζει τον άνθρωπο. Όλες οι άλλες σηματολογίες είναι απώλεια, τέλος, θάνατος. Κήρυξον το λόγο, επίμενε γέρος εκέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον. Αυτή είναι η δουλειά σου, Τιμόθεε. Αλλά πρόσεξε, με μακροθυμία και με διδαχή, όχι με θυμό, με πονηριά, με πειθώ. Δεν ήρθα προς εσάς, λέει Κορίνθιο ο Απόστολος Παύλος, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά ήρθα με απόδειξη πίστεως και δυνάμεως, γιατί θέλω η πίστη σας, η σωτηρία σας να μην είναι εκ του ανθρώπου αλλά εκ της δυνάμεως του Θεού. Δεν θέλω να σου μεταφέρω ανθρώπινη σοφία, είπε. Θέλω να σου μεταφέρω την άνωθεν σοφία. Γιατί? Γιατί θα έρθουν καιροί κακοί που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Δεν θα την αντέχουν. Γι' αυτό εσύ, Τιμόθεο, κήρυξον. Επίμενε εγκαίρος ακέρος, επίπληξον, πρότρεψον, έλεγξον, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον με πολλές διδασκαλίες παράξενες. Η σωτηρία δεν χάνεται, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Απόλυτος προορισμός, από εδώ σας εξέλεξε ο Θεός για την αιώνια ζωή, από εκεί για την αιώνια κόλαση. Επιτρέπονται γάμοι και ένας και δύο και 25. Να τους αφήσουμε δυστυχισμένους τους ανθρώπους. Απώλεια. Και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω. Διαμαρτύρομαι. Και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα διαμαρτύρεται. Όλοι μας να κηρύττουμε μόνο το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Εγκαίρος, ακέρος. Με προτροπή, με επιμονή, με έλεγχο. Γιατί ζούμε σε μία περίοδο διδασκαλιών πολλών, αμέτρητων, που οδηγούν τον άνθρωπο δια του διαβόλου στην απώλεια. Λέγοντας δεν πειράζει, μην είμαστε και τόσο φανατικοί. Η υπακοή στο λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αυστηρότης. Η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού δεν είναι φανατισμός. Η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού δεν είναι μυσαλλοδοξία. Είναι υπακοή και ευλογία παρακυρίου. Ας μην πλανόμεθα και ας μην πλανόμεν κανένα. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, έχουμε αδέλφια,
και θέλουμε να πάμε όλοι στον ουρανό. Αν θέλω κάτι, να πάμε όλοι στον ουρανό. Δεν με νοιάζουν τα άλλα. Θέλω να πάμε όλοι στον ουρανό. Και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τα αδέρφια μου και τα παιδιά σας και τα μέσα και τα έξω. Όλοι να πάμε στον ουρανό. Κήρυξον το λόγο. Επίμενε. Εγκαίρος, αγκαίρος, πρότεψον, έλεγξον, επίπληξον. Και θα έρθουν άνθρωποι που θα θέλουν να ακούνε τα δικά τις δικές τους θεωρίες, τις δικές τους θεολογίες που ικανοποιούν την απάτη της καρδιάς τους και επισορεύουν διδασκάλους. Με αποτέλεσμα από την αλήθεια να παίρνουν την ακοή και σε μύθους να στρέφουν την προσοχή τους. Γι' αυτό σύ αγαπητών τέκνων Τιμόθε, αδερφούλα μου και αδερφέ μου, αγρύπνη εις πάντα. Αγρυπνάς για τη ζωή σου, για την οικογένειά σου, για τα αδέρφια σου, μέσα στο Λόγο του Θεού. Και να ξέρεις ότι σπάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του ενδυναμούντος, μόνο δια του ενδυναμούντος μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε. Μη φοβάσαι, μη τρέπεσαι για τον Χριστό, μη βλέπεις το μπλέξιμο, βλέψε στο ξεμπλέξιμο που κάνει ο Χριστός. Βλέψε στην αγάπη του Θεού Πατρός και στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί βλέψε. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος έμεινε μόνος του. Εντελώς μόνος του. Και πολλές φορές στη ζωή μας μένουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε κανέναν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Κύριος μου παραστάθηκε. Αυτός είναι που θα σου παραστέκεται, αδερφέ. Ο Κύριος με ενδυνάμωσε. Αυτός είναι που θα σου δίνει δύναμη. Ο Κύριος θα σου συμπαραστέκεται, θα σου δίνει δύναμη και θα σε κάνει να θριαμβεύεις πάντοτε. Γι' αυτό μόνο σε αυτό να ελπίζουμε. Όποιος είναι μόνος του σήμερα, έχει ο Λόγος του Θεού μία καλή αγγελία. Μη φοβού μόνο πίστευε και θέλουν ζήσει. Θα ζήσει. Μην ενόχλη τον διδάσκαλο, πέθανε. Και αν απέθανε θα ζήσει. Γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος έχει την επαγγελία αυτή, την υπόσχεση του Θεού, ότι δια του Ιησού Χριστού υπάρχει ζωή και αυτή η εναφωνία, υπάρχει ζωή αιώνιος. Μη φόβου, μόνο πίστευε. Υπάρχει ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μου συμπαραστάθηκε. Ο Κύριος με βόηθησε. Ο Κύριος με ενδυνάμωσε. Και ο Κύριος εν τέλει θα με διασώσει δια την επουράνιον βασιλείαν αυτού. Και όχι μόνο εσένα, αλλά εσένα και τον οίκον σου. Μόνο πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξασε το Θεό. Υπάκουσε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Περπάτησε στα ίχνη του Χριστού και θα δεις έναν Κύριο σωτήρα σου, λυτρωτή σου, βοηθό σου, φίλο σου, αλλά και θεραπεύοντα σε. Αμήν.